Συνάδελφοι, καλημέρα. Σήμερα είναι μια απεργία πάρα πολύ σημαντική, η οποία πατάει σε μια σειρά πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ερχόμαστε λίγες μέρες μετά από το μπλοκάρισμα του κοντέινερ με τα όπλα και συνενώνουμε λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, καραβομαραγκοί και μεταλλεργάτες στις δυνάμεις μας, κλείνοντας όλο το λιμάνι του Πειραιά για πολύ σημαντικά ζητήματα. Για να έχουμε μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ζητάμε επανελειμμένα εδώ και καιρό και προσπαθούν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα να υπάρχει πεταμελής σε κάθε χώρο δουλειάς. Ζητάμε η σύμβαση των μεταλλεργατών να κηρυχθεί υποχρεωτική και να δοθούν αυξήσεις. Οι ναυτεργάτες που παίζουν το κεφάλι τους και την τουριστική περίοδο είναι υποστελεχωμένα τα πληρώματα να πάρουν αυξήσεις με 12% και οι λιμενεργάτες στους προβλήτες 2 και 3 να έχουν ίση αμοιβή και ίση εργασία με αυξήσεις μισθούς. Απέναντί μας έχουμε την κυβέρνηση, έχουμε τη μεγάλη εργοδοσία και σήμερα με τη σημερινή μας κινητοποίηση δείχνουμε πραγματικά τη δύναμή μας. Δεν είναι δεδομένο το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να κλείνουμε το λιμάνι του Πειραιά από άκρη σε άκρη. Δείχνουμε την πραγματική μας δύναμη, ποιοι έχουν πραγματικά τη δύναμη στα χέρια που είναι εργαζόμενοι και αυτό θα το δείξουμε και σήμερα στο Υπουργείο που έχουμε απαιτήσει να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Εργασίας για την ικανοποίηση άμεσα των δίκαιων ετοιμάτων μας. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι παντού σε κάθε εργασιακό χώρο ξεσηκώνονται μεγάλοι αγώνες. Απεργούν στον επιστημισμό τουρισμό, υγειονομικοί, οι δασκάλοι. Σε λίγες μέρες, 6 Νοέμβρη, είναι η πανοικοδομική και όλα αυτά τα ριάκια τα αγωνιστικά έχουμε χρέος στις 20 του Νοέμβρη να πλημμυρίσουν και το Πειραιά και το λιμάνι. Το λέμε γιατί όντως υπόθηκε και πριν, είναι βήμα κλιμάκωσης, άρα εδώ πέρα πώς από σήμερα, αύριο, μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα θα ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους σε κάθε γιαπή, σε κάθε εργασιακό χώρο για να δώσουμε μια πολύ πιο μαχητική σε συνέχεια απάντηση στις 20 του Νοέμβρη. Μετά από εδώ συγκεντρωνόμαστε όλοι μας στο φανάρι μπροστά και ακολουθεί μοτοπορία στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Εκεί θα παρκάρουμε στις πέτρινες δεξαμενές του Βασιλιάδη και θα κινηθούμε στο Υπουργείο όπου οφείλουν και έχουν υποχρέωση να μας δεχτούν. Το λέμε αυτό γιατί είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα και ναυτεργάτες και λιμενεργάτες και μεταλλεργάτες και λέμε ότι θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Και τελειώνω με το εξής. Κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος. Το απέδειξε ο αγώνας και η νίκη που είχαν εδώ πέρα οι λιμενεργάτες και το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ που μετά από 10 χρόνια αταλάντευτου και ανυποχώρητου αγώνα καταφέραμε και κερδίσαμε τα βαρέα και αντιγυνά επαγγέλματα που τόσα χρόνια μας φερούσαν. Αυτό το δρόμο θέλουμε να το συνεχίσουμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους συνάδελφους που μας έδωσαν κουράγιο να κρατηθούμε μπροστά στην πρώτη γραμμή και να κερδίσουμε. Όλοι μαζί πραγματικά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ισχυρός εργάτης είναι ο οργανωμένος εργάτης και αυτό τα δικά μας σωματεία το κάνουν πράξη κάθε μέρα. Καλή δύναμη, προχωράμε για την κινητοποίηση του Υπουργείου Ναυτιλίας.